το μάθημά μας από το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου. Είμαστε σελίδα 1099, Ιθ κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Ιθ 11, 1099, σελίδα Αποκάλυψης του Ιωάννου. Και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η δε οφθαλμή αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχε όνομα γραμμένον το οποίο ουδής γνωρίζει μη αυτός. Κοίτο ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένων με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών ευήπων λευκών, ενδεδειμένοι βύσινων λευκών και καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, δια να χτυπά με αυτήν τα έθνη, και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδος σιδηρά. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα βασιλεύς, βασιλέων και κύριος κυρίων. Είδον έναν άγγελον ιστάμενον εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού για να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων μικρών και μεγάλων. Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα δια να κάμωση πόλεμων με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Και επιάστη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης ως της έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την γιωμένη με θείον και οι λοιποί εφωνεύθησαν με την ροφέαν του καθημένου επί του ύπου την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτού. Αμήν. Ήρθε η μέρα που όλοι οι άνθρωποι του Θεού επιθυμούσαν, ήρθε η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν ήλθε σαν τον ταπεινό Ναζωραίο να κηρύξει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, να φέρει γένουσα διδασκαλία και να ελευθερώνει πια τους ανθρώπους, τους καταδυναστευομένους από τον διάβολο. Δεν ήλθε, καθώς είναι γεγραμμένο, Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέδια τούτο μέχρισε δια να ευαγγελίζομαι τους πτωχούς, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, άφεσιν στους δεσμίους, παρηγοριά στους πενθούντας, αλλά ήρθε πλέον για να κρίνει τους ανθρώπους που δεν τον αποδέχθηκαν, για να κάνει όπως λέγει στην επιστολή του προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος, δια να κάνει εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με όλεθρον αιώνιον. Ήρθε λοιπόν για να κρίνει αφενός μεν, αφετέρου δε για να ιδρύσει τη βασιλεία του επί της γης. Και ο μόνος, ο πρώτος, ο μόνος άνθρωπος που έχει ζήσει αυτήν την έλευση του Κυρίου μας είναι εν οράματι ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου, καθώς ομολογεί ότι είδε, αφού πραγματοποιήθηκε ο γάμος του αρνίου με την Εκκλησία, του Ιησού Χριστού με την νύμφη, την Αγία, παρουσία όλων των προσκεκλημένων της Παλαιάς Διαθήκης και όλων όσων τα ονόματα βρέθηκαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, αφού έγινε λοιπόν ο γάμος του αρνίου, αφού ολοκληρώθηκε το μεγάλο αυτό μυστήριο
και έγινε η υιοθεσία των παιδιών του Θεού από τον Κύριο μετά την Ανάστασή τους. Τώρα ο Ιωάννης βλέπει τον ουρανόν ανεωγμένον και ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλύτω ονομαζόταν πιστός, γιατί είναι πιστός στο λόγο του ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί, και αληθινός στις επαγγελίες του, στις υποσχέσεις του, στις ενέργειές του και στο έργο του. Και ήλθε, ξαναλέω, όχι για να διδάξει, όχι για να παρακαλέσει, όχι για να ελευθερώσει, αλλά για να κρίνει και για να πολεμήσει πάντοτε εν δικαιοσύνη. Με πλήρη δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί να βασιλεύσει ο βασιλεύς των βασιλέων σε λαό μόνο που είναι δίκαιος. Και δεν μπορεί να κρίνει ανθρώπους μόνο όταν αποδεδειγμένα όχι είναι άδικοι, αλλά απέρριψαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Απέρριψαν το Λόγο του Θεού, απέρριψαν τη χάρη του Θεού, απέρριψαν το αίμα του Χριστού, απέρριψαν αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Ήρθε λοιπόν όχι για να διδάξει, αλλά για να κρίνει και να πολεμήσει αυτούς που εν δικαιοσύνη, αυτούς που απέρριψαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Η οφθαλμή του είναι ως φλόξ πυρός. Έχει μάτια, έτσι βλέπει τουλάχιστον ο Ιωάννης τον Ιησούν καθώς κατεβαίνει επάνω σε άσπρο άλογο, που μάτια είναι σαν φλόγες πυρός, που σημαίνει ότι διακρίνει τα πάντα. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα σε αυτόν. Ο Λόγος του Θεού, γιατί αυτός είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, όπως θα δούμε και παρακάτω, ο Λόγος του Θεού είναι η δίστομος μάχαιρα που διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, και τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις αυτόν. Και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, βασιλικά διαδήματα, στεφανωμένος από τον ίδιο τον Πατέρα σαν βασιλιάς των βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων. Και εδώ είναι ένα ωραίο που γράφει ο Λόγος του Θεού, και είχε όνομα γεγραμμένον επάνω στα διαβήματα πιθανών, το οποίο ουδείς γνωρίζει μη αυτός. Βλέπετε αδερφοί ότι υπάρχει μυστήριο πάντοτε στο πρόσωπο του Χριστού. Υπάρχουν τα κρίφια, καθώς λέει η Γραφή, αυτά που δεν ξέρετε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρετε. Το όνομα λοιπόν του Κυρίου εκεί όταν κατεβαίνει στη Δευτέρα Παρουσία, το οποίο είναι γεγραμμένον, κανένας δεν το γνωρίζει παρά μόνο ο ίδιος. Ό,τι θέλει ο Θεός να γνωρίζουμε, αυτά μας αποκαλύπτει, και ό,τι μας αποκαλύπτει είναι για τη σωτηρία μας. Τα άλλα τα κρατάει για τον εαυτό του, πιθανόν να τα γνωρίσουμε όταν θα φτάσουμε εκεί. Και πάλι λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι τόσο άπειρος ο Θεός σε σχέση με τον άνθρωπο, ακόμη και τον αναισθημένο, που εδώ στη γη κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε, εκεί όμως θα γνωρίσουμε καθώς μας γνωρίζει, αλλά είναι τόσο άπειρος ο Θεός, που ο προφητικός λόγος μας βεβαιώνει ότι θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε και θα εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε και συνεχόμενα θα μας αποκαλύπτεται εις τους αιώνες των αιώνων. Άπειρος ο Θεός. Δεν έχει αρχή, αλλά δεν έχει και τέλος. Βέβαια, ο Απόστολος Ιωάννης επίσης λέει στην επιστολή του ότι δεν εξεύρωμεν τι θα είμαστε εκεί. Δεν εξεύρωμεν, αλλά ένα ξέρουμε, ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. Όμοιοι με Αυτόν. Τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν τον Αναισθημένο. Πρωτότοκος εκ των νεκρών, ανάμεσα σε εκκλησία πρωτοτόκων. Καθώς μας φανερώνει στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, διαβάζω από μέσα, διότι όσους προεγνώρισε ο Θεός, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών.
όμοιος, όμοι θα είμαστε, όμοιος ο καθένας από μας θα είναι με τον πρωτότοκον αδελφόν μας, δηλαδή τον πρώτον ανεστημένο που αυτή τη στιγμή είναι και ο μοναδικός ανεστημένος που εισήλθε εις τους ουρανούς. Και ήτο ενδεδειμένο σημάτιον βεβαμένον με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Το ημάτιον αυτού ήτο βεβαμένον με αίμα και την ερμηνεία αυτού του εδαφίου μας τη δίνει ο Λόγος του Θεού μέσα από τον προφήτη Ισαΐα, και αν θέλετε να το διαβάσουμε στη σελίδα 667, που προφητικά ο προφητικός λόγος μας αποκαλύπτει ακριβώς αυτό το οποίο διαβάζουμε και το οποίο είναι η Δευτέρα Παρουσία, η κάθοδος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων στη γη για να κρίνει, να πολεμήσει αλλά και να ιδρύσει τη Βασιλεία Του, και στη συνέχεια όπως θα διαβάσουμε θα πραγματοποιηθεί η περίφημη μάχη του Αρμαγεδόνα, ο πόλεμος του Αρμαγεδόνα, όπου όπως θα δούμε ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης και ο διάβολος, ο δράκον, θα συγκεντρώσει τα στρατεύματα των ανθρώπων για να εμποδίσουν την κάθοδο του Ιησού Χριστού επί της γης. Ας δούμε όμως στη σελίδα 667 τι ο προφητικός λόγος αναφέρει επάνω στην ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Διαβάζω από το Ξ.Γ. κεφάλαιο, ξαναλέω σελίδα 667. «Τι σούτος ο ερχόμενος εξ εδώμ με ημάτια ερυθρά εκ Βοσόρας, ούτως ο ένδοξος εις την στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητα της δυνάμεως αυτού». Έτσι τον βλέπει προφητικά ο Ισαΐας, ένδοξο εις την στολήν αυτού όπως την περιγράψαμε και δυνατό μέσα στη μεγαλειότητά του. Και αναρωτιέται το Πνεύμα το Άγιο, ποιος είναι αυτός που έρχεται με ημάτια έρυθρα, και απαντάει ο Κύριος στον προφητικό λόγο, «Εγώ ο λαλών εν δικαιοσύνη», γιατί τα λόγια του Θεού είναι αυτό το ναι και αυτό το αμήν, είναι η δικαιοσύνη του Θεού την οποία μας προτρέπει να ζητάμε. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Λόγος του Θεού, τουλάχιστον στους ανθρώπους που τον δέχονται και παίρνουν απόφαση να περπατάνε με Αυτόν, σ' Αυτόν και να τον εκτελούν. «Εγώ είμαι ο λαόλων εν δικαιοσύνη, που είμαι ο ισχυρός εις το σώζει». Γι' αυτό είναι το άλλο χαρακτηριστικό του, σωτήρ, που ήρθε να σώσει το λαό αυτό από τις αμαρτίες τους. Αναρωτιέται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο πάλι, «Διατί ερυθρά η στολή σου και τα ημάτια σου όμοια ανθρώπου πατούντος σε πατητήρι?» Γιατί τα ημάτια σου είναι κατακόκκινα όπως τα ημάτια ενός ανθρώπου που πατάει τα σταφύλια στο πατητήρι. Και απάντησε ο Κύριος, «Επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ήτο μετε μου». Εδώ είναι ένα μεγάλο μυστικό, ότι όταν θα κατέβει ο Κύριος επί της γης δεν θα υπάρχει κανένας δίκαιος άνθρωπος επί της γης, γιατί όλοι οι δίκαιοι θα έχουν λάβει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Η Ανάσταση η πρώτη είναι για διάφορους ανθρώπους διαφορετικές περιόδους. Παραδείγματος χάρη, για τον Ιησού Χριστόν η Ανάσταση η πρώτη ήταν τότε, τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού. Για τους αποθανόντες εν Χριστώ και τους ζώντας εν Χριστώ η Ανάσταση η πρώτη είναι πριν ξεκινήσει η εφταετία του Αντίχριστου, δηλαδή πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Για τους δύο προφήτες στα μέσα της εφταετίας η Ανάσταση η πρώτη είναι μετά το θάνατό τους, που τους ανέστησε ο Θεός και τους παρέλαβε στον ουρανό. Για όλους τους υπόλοιπους που θα λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση είναι με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, όλων των Αγίων ανθρώπων από τους Αγγέλους, καθώς μέσα σε αυτούς είναι και οι εσφαγμένοι και οι πεπελεκημένοι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, για τον Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Χριστού.
Εγώ λοιπόν επάτησα των λινών του θυμού μου και κανένας εκ των λαών δεν ήτο μετεμού. Και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου, ήλθε να κάνει εκδίκηση. Και κατελάκτησα αυτούς εν τη οργή μου και το αίμα αυτόν εραντίστη επί τα ημάτια μου και εμόλυνα όλη μου την στολή. Με το αίμα των ανθρώπων τους οποίους στη μάχη του Αρμαγεδόνα, όπως θα δούμε, θα φωνεύσει με τη ρομφαία του στόματός του. Και συνεχίζει το 4 εδάφιο, διότι η μέρα της εκδικήσεως ήτο εν τη καρδία μου και έφθασεν ο ενιαυτός των λελιτρωμένων, όπου θα βασιλεύσουν μαζί με τον Χριστό εν ράβδο σιδηρά για 1000 χρόνια επί της γης. Και ομολογεί, μια φορά ακόμη, και περιέβλεψα και δεν υπήρχε ο βοηθόν ούτε ένας. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μέγα μυστήριο, αλλά και έτσι εργάζεται ο Θεός. Ποτέ δεν κάνει κρίση ο Θεός τους ανθρώπους, ποτέ δεν εκδηλώνει την οργή του και το θυμό του ο Θεός τους ανθρώπους, αν υπάρχει και ένας δίκαιος. Μάλιστα, όταν προείπε στον Αβραάμ ότι πρόκειται να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα γιατί η αμαρτία αυτών έφτασε στο πλήρες, ο Αβραάμ τρόμαξε και είπε, «Κύριε, και αν υπάρχουν εκεί 50 άνθρωποι δίκαιοι, θα καταστρέψεις τους 50 δικαίους μαζί με τους αδίκους?» Και ο Κύριος του απάντησε, «Όχι». Και ο Αβραάμ σκέφτηκε, 50 πολλούς είπα. Αν είναι 40, και ο Θεός του είπε, «Όχι». Αν είναι 30, και ο Θεός του είπε, «Όχι». Αν είναι 20, 10, και ο Θεός του είπε, «Ούτε χάριν των 10 θα εκφέρω την οργή μου στα Σόδομα και στα Γόμορα». Η δικαιοσύνη η ανθρώπινη του Αβραάμ, του πατέρα της πίστεως, ικανοποιήθηκε και έφυγε και ύστερα είδε την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, όπου έβρεξε ο Θεός πυρ και θείον, και ακόμη είναι νεκρά γη και θάλασσα η περιοχή εκείνη, η οποία όμως κάποτε ήταν, σαν λέει η Γραφή, σαν τις όχθες του Ιορδάνου. Αλλά ο Θεός, για να εκφέρει την οργή του, επειδή ήταν μέσα ο Λότ, η γυναίκα του, οι δύο κόρες του και οι δύο γαμπροί του, και επειδή στα μάτια του Θεού ο Λότ ήταν δίκαιος και υπέφερε από την αδικία και την αμαρτία του ανθρώπων η δικαία αυτού ψυχή, ο Θεός απέστειλε άγγελο και τον έβγαλε με το ζόρι, θα έλεγα, μαζί με τη γυναίκα του και τις κόρες του, γιατί οι γαμπροί του δεν δέχτηκαν. Νόμιζαν μάλιστα ότι αστειεύεται ο Λότ που τους έλεγε ότι ο Θεός καταστρέφει τη γη και γελάγανε. Αλλά έδωσε και εντολή να μην γυρίσει κανείς πίσω να κοιτάξει την ώρα της καταστροφής, και η γυναίκα του Λότ δεν υπάκουσε, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, αδερφοί αγαπητοί. Η υπακοή είναι αυτή που έχει μισθαποδοσία από το Θεό. Δεν είναι οι γνώσεις του θελήματος του Θεού, μάλιστα οι γνώσεις φυσιοί, αλλά η υπακοή στο Λόγο του Θεού είναι αυτή που έχει μισθαποδοσία μεγάλη, καθώς λέει και η Γραφή ότι ο Θεός είναι, υπάρχει, είναι αληθινός και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Η υπακοή λοιπόν είναι το μεγάλο μυστικό για να έχεις την εύνοια του Θεού. Η γυναίκα του Λότ έστρεψε προς τα πίσω, έγινε στήλη άλατος και έμεινε παροιμία, γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας περί της αρπαγής της Εκκλησίας, τονίζει με έμφαση λέγοντας, «Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ». Εκείνη την ώρα που θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου, και θα ακουστεί εν τέλει η σάλπιγγα του Θεού, όπου τα σώματα των πιστών θα μεταμορφωθούν με την αρπαγή της Εκκλησίας, οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι και οι απομένοντες εκείνη την ημέρα
θα αρπαχθούν εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, γιατί αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, έρχεται στον αέρα για τους πιστούς. Ενώ με τη Δευτέρα Παρουσία έρχεται στη γη για τους ασεβείς, για να κάνει κρίση. Περιέβλεψα λοιπόν και δεν υπήρχε ούτε ένας. Αλλά ακόμη και όταν η οργή του Θεού εξεδηλώθη την εποχή του Νόε, διέταξε ο Θεός τον Νόε να κάνει μία κυβωτό, και όποιος εισήρχεται στην κυβωτό θα σωζόταν. Αλλά δεν εισήλθε άλλος, κανείς εκτός από την οικογένειά του, δηλαδή αυτός η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του, και είναι οι μόνοι οι οποίοι σώθηκαν από την εκδήλωση της οργής του Θεού με τον κατακλυσμό. Τώρα λοιπόν που έρχεται η οριστική κρίση του Θεού πάνω στους ανθρώπους, ομολογεί στον προφητικό λόγο ο Ιησούς Χριστός ότι περιέβλεψα και δεν υπήρχε ούτε ένας εις βοήθειά μου, και θαύμασα ότι δεν υπήρχε ούτε ένας να με υπερασπίζεται. Είναι πολύ σημαντικό έστω και ένας σε ένα σπίτι να υπερασπίζεται τον Χριστό. Χάρη του ενός, ο Χριστός κάνει προστασία σε όλη την οικογένεια, σε όλη τη συγγένεια, και επίσης στην πατρίδα μας πιστεύω βάσιμα μέσα από το Λόγο του Θεού ότι χάρη του μικρού υπολείπου που δέχεται, που δέχτηκε και δέχεται το Ευαγγέλιο του Χριστού και τον Ιησού Χριστόν σαν σωτήρα του και λυτρωτή του, θα κάνει χάρη σε όλη την πατρίδα μας, αλλά και σε όλη την οικουμένη, μέχρι να έρθει η στιγμή που ο Χριστός θα έρθει να πάρει τους Αγίους του και θα μείνει και πάλι η γη, αμέσως μετά την αρπαγή, όπου η αμαρτία θα είναι στο πλήρες, γιατί δεν θα υπάρχει ούτε ένας δίκαιος κάτω στη γη, μέχρι να αρχίσει το καινούργιο σχέδιο του Θεού, η δικαιοσύνη μέσα στην τελευταία εβδομάδα για το λαό Ισραήλ, αλλά και για όλους τους λαούς. Εάν δεν προσκυνήσουν την εικόνα του Αντίχριστου και τον Αντίχριστο και δεν βάλουν στο δεξί τους χέρι στο μέτωπο των αριθμών του ονόματος αυτού, δηλαδή το 666. Και θαύμασα λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε ούτε ένας να με υποστηρίζει, όθεν εξαιτίας τούτου ο βραχίον μου ενήργησε σωτηρία εις εμέ. Σε μένα ενήργησε σωτηρία ο βραχίον μου. Δηλαδή εγώ έκανα ό,τι ήθελα και δεν υπήρχε ούτε ένας να με εμποδίσει με τη δικαιοσύνη του. Και ο θυμός μου αυτός με υπεστήριξε και εκδηλώθηκε ο θυμός μου και οριστικοποιεί και κατεπάτησα τους λαούς εν τη οργή μου, η μάχη του Αρμαγεδόνα, και εμέθησα αυτούς εκ του θυμού μου και κατεβίβασα εις την γην το αίμα αυτών. Ας το δούμε τώρα αυτό το οποίο προφητικά περιγράφει ο Λόγος του Θεού, πως το περιγράφει και πάλι προφητικά, αλλά ζώντας το, ο Απόστολος Ιωάννης μέσα στο υπέροχο αυτό βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου. Διαβάζω ξανά το 13 εδάφιο στη σελίδα 1099. «Κοίτω ενδεδειμένο σημάτιον βεβαμένων με αίμα, όπως είπαμε, καθώς ο άνθρωπος που πατάει το λινόν, το πατητήρι, το λινόν της οργής και του θυμού του Θεού». Γιατί ο Ιησούς Χριστός εκφράζει εκείνη τη στιγμή όχι την οργή τη δική του μόνο, αλλά την οργή του Πατέρα του και το θυμό του Πατέρα του. «Και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού». Ο Λόγος του Θεού λοιπόν πάνω σε ένα ασπροάλογο κατεβαίνει επί της γης για να κρίνει κρίση και εν δικαιοσύνη. «Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένοι βύσινων λευκών και καθαρών». Δεν έρχεται μόνος του, έρχεται με τα πάντων των Αγίων, και αυτό το λέει πολύ ωραία, μην το διανοίγετε εσείς, στην επιστολή του Ιούδα και μάλιστα στο 14 εδάφιο. «Προεφύτευσε δε περί τούτων και ο έβδομος από Αδάμ λέγον, ιδού ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, δια να κάμει κρίσιν κατά πάντων
και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών. Και ο έβδομος από Αδάμ, ο Ενόχ, προεφύτευσε, δεν έχουν παραμείνει αυτές οι προφητείες του Ενόχ μέσα στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, προεφύτευσε λέγοντας, ομολογεί ο Ιούδας, ο αδελφόθεος, είπαμε, ο έβδομος από Αδάμ, αρχή, τα πάντα είναι έτοιμα αδελφοί. Δεν γίνεται τίποτα στην ανθρωπότητα αποτύχει. Όλα είναι μέσα στο ένδοξο και ευλογημένο σχέδιο του Θεού. Ο Ενόχ λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίο στα 300 του χρόνια ο Θεός τον παρέλαβε για τη δικαιοσύνη του, γιατί ευρέθη δίκαιος ενώπιον του Θεού. Ιδού ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, δια να κάνει κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς, για πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών, τα οποία έπραξαν, και για πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλία σεβείς. Η πρώτη προφητεία λοιπόν που φαίνεται να έγινε για την τελική κρίση ήταν από τον Ενόχ, αλλά και στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Θεσσαλονικείς μιλάει για την, στη σελίδα 1047, μην το κοιτάτε, διαβάζω εγώ. Διαβάζω από το γάμα κεφάλαιο, 13 εδάφιο, «Δια να στηρίξει τας καρδιάς σας αμέμπτους εις την αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού Πατρός ημών, εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων των Αγίων». Δηλαδή, ό,τι κάνει και πρόκειται να γίνει, ο Θεός το έχει προφητεύσει, καθώς λέει, «Δεν πρόκειται να κρύψω και δεν μπορώ να κρύψω τίποτα από αυτά τα οποία πρέπει να κάνω από τους δούλους μου, τους προφήτες». Τα στρατεύματα λοιπόν, άρα λοιπόν ο Κύριος μας κατεβαίνει επί της γης στη Δευτέρα του παρουσία για να κρίνει και να πολεμήσει εν δικαιοσύνη με τα πάντων των Αγίων, με όλους τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, την Εκκλησία του Χριστού και της Εφταετίας του Αντίχριστου. «Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά για να κτυπά με αυτήν τα έθνη, και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί των λίνων του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος». Τα όπλα του δεν είναι όπλα γήινα, γι' αυτό δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας ή αντίστασης του διαβόλου δια του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου με όπλα γήινα να σταματήσουν τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Βεβαίως αυτοί είναι παραδεδομένοι σε απιστία. Και καθώς είναι παραδεδομένοι σε απιστία, δεν πιστεύω ότι θεωρούν ότι είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός τη Δευτέρα παρουσία, τουλάχιστον τα στρατεύματα, οι άνθρωποι, βέβαια ο διάβολος το ξέρει πολύ καλά, γιατί ξέρει ότι λίγος καιρός του έμεινε και φρύτη. Αλλά οι άνθρωποι πιθανόν να τους βλέπουν σαν εξωγήινους, σαν επίθεση εξωγήινων, και τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί πολύ μεγάλη δημοσιότης στους εξυγήινους και στις παρουσίες των επί της γης. Γιατί δεν είναι λογικό να πιστεύει άνθρωπος ότι με γήινα όπλα μπορεί να σταματήσει τον Κύριο των Κυρίων και τον Βασιλέα των Βασιλέων. Εκ του στόματος λοιπόν αυτά είναι τα όπλα του, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά δια να κτυπά με αυτήν τα έθνη. Και ο σκοπός του, η πρόθεσής του είναι να ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, γιατί ήρθε να ιδρύσει και τη βασιλεία του επί της γης για 1000 χρόνια, και αυτός είναι ο οποίος απεστάλλει για τη σωτηρία των ανθρώπων, και τώρα απεστάλλει δια την κρίση των ανθρώπων, ώστε να πατήσει των λινών του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορα. Είναι αυτός που κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και επί το ημάτιον αυτού και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος των Κυρίων. Πλέον είναι ο απόλυτος βασιλιάς όλων των βασιλιάδων και ο απόλυτος Κύριος όλων των Κυρίων,
καθώς είναι γεγραμμένο και αποκεκαλυμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι σε Αυτόν ο Θεός έδωσε το υπερπάν όνομα, μπροστά στον οποίο θα κλείνει παν γόνι και επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει Αυτόν Κύριον και ήρθε η ώρα να συμβεί. Στην κρίση τη μεγάλη, στην έκφραση, στην εκδήλωση της οργής του θυμού του Θεού του Παντοκράτορος. Κι είδον έναν άγγελον, συνεχίζει την περιγραφή του ο Ιωάννης, ιστάμενον εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού. Αυτή είναι η έκβαση, η αρχική έκβαση της μάχης του Αρμαγεδόνα. Θα δούμε. Προφητικά λοιπόν κράζει ο άγγελος προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνο του μεγάλου Θεού, δια να φάγετε σάρκας βασιλέων, σάρκας χιλιάρχων, σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. Πλήρης καταστροφή. Θα φωνευθούν, προφητεύει και θα δούμε παρακάτω, όλα τα στρατεύματα του Αντίχριστου. Ας το δούμε όμως, 19 εδάφιο. «Και είδον, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, το θηρίον τον Αντίχριστο και τους βασιλείς της γης όλους που είχαν μαζευτεί για να εμποδίσουν την κάθοδο του Ιησού του Ναζωραίου, αλλά τώρα του Κυρίου των Κυρίων και του Βασιλέως των Βασιλέων. Είδον λοιπόν τον Αντίχριστον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα δια να κάμωσιν πόλεμον με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού». Φοβερή εικόνα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί παρά μόνο εκ της απιστίας των ανθρώπων, καθώς το Ευαγγέλιο είναι και καλυμμένο εις τους απίστους, τον οποίον ο διάβολος, ο Θεός του κόσμου τούτου, ετύφλωσε το νουν για να μην μπορεί να επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Ο διάβολος έχει αυτή τη μεγάλη ικανότητα, όταν βρει απιστία στον άνθρωπο, απιστία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού του Ζώντος, ότι είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ, ότι είναι ο Θεός που ήλθε εν σαρκή. Όταν βρει λοιπόν στους ανθρώπους απιστία, έχει τη μεγάλη ικανότητα να τυφλώνει το νουν των ανθρώπων, όχι τα μάτια, το νουν, ώστε να καθιστά τους ανθρώπους φυτά, να μην βλέπουν, να μην ακούνε και να μην μπορούν να καταλάβουν και να μην μπορούν να δώσουν εξηγήσεις αληθινές σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Τους καθιστά ζόμπι, ανθρώπους φυτά. Δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν μπορούν να εννοήσουν τα απλά πράγματα, ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας, καθώς ο διάβολος εθανάτωσε αυτόν στον οποίο δεν είχε εξουσία, γιατί ο μισθός της αμαρτίας, λέγει ο πνευματικός νόμος του Θεού, είναι θάνατος. Όμως δεν ευρέθη αμαρτία ούτε δόλος στον Χριστό, γι' αυτό εν αδικία τον θανάτωσε, χρησιμοποιώντας τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους υποκριτές, καθώς και τους κατακτητές Ρωμαίους. Αλλά αυτός ο θάνατος δεν ήταν για απώλεια, αυτός ο θάνατος ήταν για τη σωτηρία των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων που θα πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Όταν πιστέψεις ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες σου, τότε ο Θεός αφαιρεί τις αμαρτίες σου. Όταν πιστέψεις ότι το αίμα του Ιησού Χριστού χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά εν αδικία, τότε όλες οι αδικίες και οι αμαρτίες των ανθρώπων εξαφανίζονται όταν ο άνθρωπος επικαλεστεί το αίμα του Χριστού.
Και ο άνθρωπος πλέον δεν είναι ένα πλάσμα του Θεού, αλλά επειδή δέχθηκε τον Ιησού Χριστόν, τον μετέτρεψε ο Θεός σε τέκνον Θεού. Τέκνον Θεού, κληρονόμο δηλαδή Θεού και συγκληρονόμο Ιησού Χριστού. Αλλά το παιδί του Θεού έχει εξουσία. Όπως το έχουμε πει πολλές φορές, ο γιος μου έχει εξουσία στο σπίτι μου, έχει δικό του κλειδί, μπαίνει μέσα όποτε θέλει και ό,τι χρειάζεται το ζητάει από μένα, από τον πατέρα του που ξέρει τον αγαπάω, και τα δικά σας παιδιά το ίδιο. Έτσι και κάθε ένας που δέχεται τον Χριστό και του δίδεται η εξουσία να είναι τέκνο Θεού, μπορεί να πηγαίνει στον πατέρα του το Θεό, καθώς είναι γεγραμμένο «ετείτε και θέλει σας δοθεί», «ζητείτε και θέλετε ευρύ», «κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος που δέχεται τον Χριστό και τον μετατρέπει ο Θεός σε παιδί του, ό,τι ζητάει εν το ονόματι του Χριστού το λαμβάνει. Άλλωστε μας βεβαιώνει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περί αυτού, λέγοντας «έως τώρα δεν αιτήσατε ουδέν εν το ονόματι μου», εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, «δεν με γνωρίσατε, δεν με δοκιμάσατε, δεν με πιστέψατε. Τώρα όμως που με πιστέψατε, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας». Αυτό μόνο ο Χριστός μπορεί να το πει στον άνθρωπο και να είναι αλήθεια. Αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Ζητάτε από το Θεό με πίστη και ο Θεός είναι έτοιμος να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού και να σας δώσει την ευλογία Του, ώστε να μην υπάρχει τόπος να χωρέσει για το πλήθος της ευλογίας που ο Θεός θα σας δώσει. «Και είδον λοιπόν το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα δια να κάμωση πόλεμο με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού». Το αποτέλεσμα της μάχης του Αρμαγεδόνα: «και επιάστη το θηρίον, και μετά το θηρίον ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού». Επιάστησαν λοιπόν καταρχάς το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Δύο άνθρωποι, δούλοι, όργανα του διαβόλου και του σατανά, μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου, για την καταστροφή όλων που δέχονται τον Θεό μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Ζώντες, φοβερό αυτό, ζώντες ερήφθησαν και οι δυο εις τη λίμνη του πυρός δικαιωμένη με το θείον. Ζώντες ερήφθησαν στην κόλαση. Άρα η κόλαση δεν είναι μια θεωρητική ύπαρξης, έτσι πως ισχυρίζονται και διακηρύττουν πολλοί, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Λίμνη του πυρός καιωμένη με θείο. Και για πρώτη φορά ανοίχθησαν οι πύλες και μέσα εκεί ερήφθησαν ζώντες το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Φοβερή η πρώτη μεγάλη κρίση, η οριστική κρίση που κάνει ο Θεός, αρχής γενομένης από τα δύο αυτά πρόσωπα. Άλλη μια φορά έχει συμβεί αυτό με τους ανθρώπους που αντεστάθησαν στην Παλαιά Διαθήκη στον Μωυσή, αλλά ζώντες ερήφθησαν εις τον Άδην. Άνοιξε η γη και τους κατάπια. Τώρα είναι κάτι πολύ πιο τρομακτικό. Ζώντες ερήφθησαν στη λίμνη του πυρός δικαιωμένη με το θείο. Πού είναι αυτή, πώς είναι αυτή, ούτε ξέρουμε ούτε θέλουμε να μάθουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θέλουμε να μάθουμε καθόλου περί τούτων. Αλλά αφού το γράφει ο Λόγος του Θεού, εμείς το πιστεύουμε ότι είναι μια πραγματική τοποθεσία. Φοβερή όμως. Γιατί σε αυτή την τοποθεσία στο τέλος, όταν θα έλθει η τελική κρίση που θα είναι στο επόμενο κεφάλαιο,
η τελική κρίση των ανθρώπων, όπου ο Ιησούς Χριστός, ο κριτής ζώντων και νεκρών, θα χωρίσει, λέει, τους ανθρώπους όπως ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια, και τα μεν πρόβατα τα βάλει εκ δεξιών και τα δε κατσίκια εξ αριστερών. Και αυτά δεν είναι παραμύθια, αλλά είναι η απόλυτη αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ο λόγος ο δικός σου είναι η αλήθεια. Υπάρχει απόλυτη και υπερτάτη αλήθεια που είναι μόνο ο Λόγος του Θεού, γραμμένος από τον ίδιο τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και θα πει προς τους εκ δεξιά, εκ δεξιών του, προς τα πρόβατα, έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε τη Βασιλεία, την ατιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου, και θα στρέψει το βλέμμα του προς τους εξ αριστερών και θα πει, υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους αυτών. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα της αιώνιας κόλασης, το πυρ το εξώτερον, της λίμνης της κοιωμένης με πυρ και θείον, άνοιξε για πρώτη φορά και ρίφτησαν εκεί ζώντες δύο άνθρωποι. Αλλά ειδικοί άνθρωποι, ιδιαίτεροι άνθρωποι, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης. Και οι λοιποί όλοι των στρατευμάτων στη μάχη του Αρμαγεδόνα εφωνεύθησαν με την ροφέαν του καθημένου επί του ύπου την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού. Όλα τα στρατεύματα τα οποία είχαν μαζευτεί, μυριάδες ανθρώπων, για να αγωνιστούνε, να εμποδίσουνε την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά των στρατευμάτων αυτού των καθημένων όλων σε λευκούς ύπους, τα στρατεύματα όλα εφωνεύθησαν με την ροφέαν την εξερχομένη επί του ύπου, την εξερχομένη εκ του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού, και πάντα τα όρνια εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτού. Και ολοκληρώθηκε η κρίση, ολοκληρώθηκε η μάχη του Αρμαγεδόνα, δεν ευρέθηκε ούτε ένας δίκαιος επί της γης μετά την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, και τώρα θα ιδρύσει στη συνέχεια τη Βασιλεία του επί της γης ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για 1000 χρόνια, όπου θα κυβερνά τους ανθρώπους εν ράβδο σιδηρά, καθώς θα δέσει το διάβολο για 1000 χρόνια στην Άβυσσο με άλυση, με αλυσίδα μεγάλη. Είναι φοβερό το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού, αλλά είναι αληθινό. Εμείς τώρα είμαστε πολύ κοντά στο τέλος, αδερφοί. Πολύ κοντά στο τέλος. Και γιατί το λες με τόσο σιγουριά? Γιατί όλα τα σημεία τα οποία είναι δοσμένα από το Θεό μέσα στο Θεόπνευστο Λόγο Του, όλα τα σημεία έχουν λάβει χώρα. Λίγα μένουν. Η οικοδομή του Ναού του Σολομώντα, που δεν ξέρουμε αν θα γίνει πριν ή μετά την αρπαγή, ένας μεγάλος πόλεμος εκεί στη γη του Ισραήλ, που επίσης δεν ξέρουμε αν θα γίνει πριν ή μετά την αρπαγή. Εκείνο όμως που περιμένουμε εμείς τώρα είναι να ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου που θα φωνάζει, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού», και η σάλπιγγα του Θεού που εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμό θα δει κάθε ένας που θα είναι έτοιμος, το σώμα του να μεταμορφώνεται, να αρπάζεται εν εφέλες η συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Το θέμα όμως είναι πώς τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε, αλλά πώς τον περιμένουμε? Τον περιμένουμε σαν μια γνώση, ξέρουμε ότι θα γίνει, ή αγαπάμε την αρπαγή της Εκκλησίας? Ο Κύριος πότε θα έρθει?
όταν η νύμφη πει ελθέ. Και πότε θα πει ελθέ? Όχι από την ταλαιπωρία, από την αγάπη. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον του λες έλα να σε δω. Όταν δεν αγαπάς κάποιον του λες δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Εμείς όμως ελπίζω όλοι μας μέσα στην καρδιά μας να έχει βάλει ο Θεός αυτή την αγάπη δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να λέμε έλα Κύριε σε αγαπώ. Η ερώτηση του Κυρίου μας είναι πάντοτε μία που ισχύει για πάντα. Αγαπάς με περισσότερο τούτον? Ο Πέτρος είπε ναι Κύριε, σε εξεύρισε ότι σε αγαπώ. Μακάρι να μπορούμε να το πούμε και εμείς όλοι. Αγαπάς με περισσότερο τούτον? Να πω κι εγώ ναι Κύριε, εξέρεις ότι σε αγαπώ. Εάν λοιπόν τον αγαπώ, εκείνο το οποίο νέπεται είναι ελθέ Κύριε Ιησού να σε δω πρόσωπο με πρόσωπο. Έλα τάχυνον να έρθεις να σε συναντήσω. Να σε συναντήσω στον αέρα. Τι στιγμή θα είναι αυτή που όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι έτοιμοι, όχι οι μωρές παρθένες, οι φρόνιμες παρθένες, όχι αυτοί που ακούν το Λόγο του Θεού, αυτοί που πράττουν το Λόγο του Θεού, όχι οι επιλύσμονες ακροατές, οι εκτελεστές του έργου, όλοι αυτοί θα συναντηθούμε με τη χάρη του Χριστού, να κάνει χάρη ο Θεός, να είμαστε όλοι μας, θα συναντηθούμε όχι ο ένας με τον άλλον, αλλά θα συναντηθούμε όλοι μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα τον δουν τα μάτια μας καθώς είναι. Θα έχουμε σώμα αναστημένο καθώς έχει. Και θα μας αγκαλιάσει όλους με μια αγκαλιά αιώνια. Αλληλούια. Κύριε, αύξησέ μας την αγάπη. Κύριε, γέμισέ μας, Πατέρα, την καρδιά μας με αυτή την αγάπη για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί αδελφοί αγαπητοί, η υπακοή μας στο Λόγο του Θεού και αυτή η αγάπη θα μας ετοιμάσει όλους. Ετοίμασέ μας Κύριε. Αμήν. Ω Χριστέ μου πόσο καλός είσαι. Να ψάσουμε να